Μάλλον. Δεν μιλήσει την Ιφηγένεια, θα την πάρει τηλέφωνο. Όχι, δεν την παίρνω νυχτιάτικα. Θα έρθει εδώ και δεν θα ξεκολλάει με τίποτα αύριο. Και τι θα κάνει τώρα? Τι θα κάνω, θα ξεντηθώ, θα κάνω ένα μπάνιο και θα του περιμένω. Αχ, να μείνω κι εγώ να μου πει. Αχ, βρε Βίκη μου, αν δεν κάνω τώρα ένα κρύο ντου, θα πέσω ξερία από τον τζεντλάκ και δεν θα δω κανέναν. Έλα, μωρέ, θα κάνει μετά ντου. Έλα, τόκιο, τόκιο. Τιούγιου, τόκιου. Πήγε να φέρει τη βαλίτσα μου για τη μεπτώμα. Αυτό είναι εκβιασμό. Ναι, είναι. Tells you what to do. Σκάσε, σκάσε, σ' άκουσα. Άσε με ρε πατέρα. Άσε με ρε πατέρα και εσύ στον πόνο μου. Μόλις βγήκε από την εντατική, άρχισε τα τηλέφωνα. Είχε τέτοια ζωντάνια, αισθανόταν καταπληκτικά άλλος άνθρωπος. Τέλεια. Αχ, με ψάχνει ο Μάκης, με έχασε. Λοιπόν, δεν θα το απαντήσω, γιατί άμα καταλάβει ότι ήρθες, θα πάρει αμέσως το Διονύση. Α, όχι, μην του πεις τίποτα και μου χαλάσει την έκπληξη. Τι μου φερες? Τίποτα. Έλα, βρε. Εγώ είμαι, κυρία Βίκη. Τι έγινε, Φώτη, αγόρι μου? Γιατί βάλες τέτοια ώρα τα κουδούνια? Γιατί δεν είσαι στην ταβέρνα? Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρισκές. Απάνω στρίγγλιζε η λατέρνα και όλη η παρέα πίναμε ψές. Ψές, σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Φώτη, ήρθες εδώ να μου απαγγείλεις βάρναλη, παιδί μου. Τι να απαγγείλω? Καλά, για πες. Κυρία Βίκη, είστε μόνοι? Σχεδόν, για πες. Πιάσαν τα φετικά. Τι έκανε το υγειονομικό? Τους πιάσαν τα λιγμένα? Όχι, τα λιγμένα τα ήπιανε. Γι' αυτό καταλήξα στο αυτόφορο. Για διατάραξη κοινής υγείας και εμπλοκή σε καυγά. Και ο κύριος Μάκης μπροστάρης. Μπροστάρης ο κύριος Μάκης. Και πού είναι τώρα, είπες? Στην Ψήρου είναι, πού είναι? Και εκεί να μείνουν για να μάθουν. Κυρία Βίκη, κάντε κάτι γιατί θα βγω στα κανάλια. Βρε, άντε από εκεί πέρα που μου έκλεισε την πιπερσόνα. Άντε, φύγε από εκεί. Θα τα κανονίσω εγώ, παιδάκι μου. Ούτως ή άλλως αυτόφορο είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σήμερα. Έχω γνωριμίες. Δουλεύω ήδη σε 3 κανάλια και συζητάω και με 4. Βρε, στο διάλογο από εκεί πέρα. Ψώνια, ψώνια. Θα οργανώσω μέχρι συλλαλητήριο. Μη με αναγκάσετε να φτάσω στα άκρα. Σκάσε, ρε, κοιμάται ο κόσμος. Με το που ήρθες θα πέσει στα σκληρά. Σε έσωσε το jet lag. Να είναι καλά. Στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω, το δικό σου γράμμα, ωχ μανούλα μου. Μάγκη, τι γίνεται, έχεις ακόμα το βλέμμα της τίγρης ή έχεις αλλάξει ζώο? Άσε με ρε Διονύση, άσε με, με παρασύρατε και τώρα μου κάνετε πλάκα. Ούτε στρώμα. Σκάστε, ρε! Ότι θα πήγαινα σινεμά με την Ιφηγένεια, ποιος θα μου το έλεγε? Γιατί? Ωραία, δεν περάσει. Καταπληκτικά. Να το ξανακάνουμε. Άμορφη βλάκα. Και σιγά την ταινία που μας πήγε. Γιατί? Η ταινία που βλέπεις είναι καλύτερες. Πολύ καλύτερες. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't. You're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. And your father'll be there with her if he only could. But don't play.
Το Σπύρο και τον πατέρα μου είναι στο τμήμα. Τσακωθήκανε χθες με τους γείτονες και τους έπιασε αστυνομία. Πολλά φιλιά παντού, Μίτσος. Πολλά φιλιά παντού. Αυτό πρόσεξε, σιρέ. Τι θα πούμε στη μαμά. Έλα, μαμά, ο Διονύσης είναι στη φυλακή. Καλά, ο Μάρκος δεν το ξέρει. Πού ήταν αυτός. Τι που ήτανε. Έχει τρελαθεί με αυτή την αμύδιμπο. Πού τον κάνεις που τον βρίσκεις, μαζί της είναι. Έλα, δεν το πιστεύω. Τα φτιάξανε, παιδί μου, σου λέω. Γι' αυτό εξαφανίζεται συνέχεια από το σπίτι. Τον έχεις δει εσύ καθόλου εδώ. Εμείς τελικά τι θα κάνουμε, θα μιλήσουμε στη μαμά. Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος να τη στενοχωρήσουμε. Όταν έρθει, ας τα πούν οι δυο τους. Έλα, μαμά. Καλημέρα, αγάπη μου. Παίρνεις τέτοια ώρα, δεν έχει μαύρα μεσάνυχτα στο Χιούστον. Ναι, στο Χιούστον μαύρα μεσάνυχτα είναι. Σαν αυτά που έχω κι εγώ. Αχ, μωρό μου, δεν ξέρεις πόσο σας έχω επιθυμήσει. Και εμείς επιθυμήσαμε. Ο μπαμπάς τι κάνει. Τέτοια ώρα πρέπει να είναι στο κρεβατάκι που να κοιμάται. Πήγαινε λίγο στην κρεβατοκάμερά μου που θέλω να δεις κάτι. Τι να δω. Πήγαινε και θα σου πω. Πότε ήρθες, δεν μας είπες τίποτα. Χθες το βράδυ ήθελα να σας κάνω έκπληξη, αλλά έπεσα ξερή από το jet lag. Κανονικά θα πρέπει να κοιμάμαι τρεις μέρες. Τι σου είναι εδώ όλο το βράδυ. Να πάρω τηλέφωνο τη γιαγιά. Όχι, όχι, μην την πάρεις, θα πάω μετά να της κάνω έκπληξη. Δεν ξέρεις πόσο μας έλειψε. Εμένα να δεις πόσο μου έλειψατε, άχω. Ελένη, εδώ είσαι. Πώς σε καταλάβαμε. Περίεργο. Ο μπαμπάς. Ελάτε εδώ βρε να σας αγκαλιάζω που σας αποθυμίσω. Λοιπόν, πάμε όλοι κάτω να πάρουμε πρωινό, μετά σχολείο και μετά. Και μετά. Μετά είναι το καλύτερο. Θα ανοίξουμε τα δώρα που σας έφερα. Εμένα γιατί δεν μου είχατε πει. Ναι, Φώτη, ναι, μας αφήσανε. Μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Κοίτα να παραλάβεις τη τυριάση. Άντε, μπράβο. Ο γιατρός των χειρούς ήταν καταπληκτικός, δεν έφυγε στιγμή από το πλάι του. Αχ, ωραία, ρε. Ελένη μου, αγάπη μου! Γεια σου, Διονύση. Ήρθα λίγο νωρίτερα από ό,τι με περιμένατε. Πότε ήρθες, μωρό μου! Χθες το βράδυ, αλλά έπεσα ξερή. Δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε τα παιδιά που γύρισαν. Έπρεπε να με ειδοποιήσετε, θα σε πάρω εγώ. Βέβαια, έπρεπε να σε ειδοποιήσω για να ξέρεις τι να κάνεις. Τι να μην κάνεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα μπλεξιματάκι, αλλά πάει. Αυτό θα τέλειωσε. Παρακαλώ, ντουσάκι και κατεβαίνω, έτσι. Βέβαια, το ντουσάκι είναι απαραίτητο, ειδικά μετά από τέτοια μπλεξιματά. Μαμά, μήπως έμαθες για χθες το βράδυ. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, δεν θέλω να ακούσω τίποτα δυσάρεστο. Σήμερα μόνο ευχάριστα, εντάξει. Καιρός ήταν. Διονύση, πάω λίγο στη μαμά. Συγγνώμη για την ακαταστασία, θα μαζέψω αργότερα. Ελένη μου. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Ούτε ένα μήνα δεν μπόρεσες να κρατηθείς. Δεν ξέρω τι σου είπαν. Εγώ τι έκανα, το έκανα για να μην εκτεθούμε. Αυτό είναι το θέμα, να μην εκτεθούμε. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε ένα όνομα στη γειτονιά. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουμε στη γειτονιά, με ενδιαφέρει τι κάνουμε μεταξύ μας. Γεια. Θα το πληρώσω πολύ ακριβά το βλέμμα της τίγρης. Εβάκη, κοίτα τι σου πήρα. Σε σκέφτηκα πρωί-πρωί. Είδες τα πατατάκια και με σκέφτηκες. Να σου πω τι συνειδημός είναι αυτός. Το Διονύση τον είδατε. Σας είπε τι έγινε. Όχι, δεν είπε τίποτα. Φαίνεται ντρέπεται που τις φάγανε από τους φοιτητές. Ο Μάρκος το έμαθε. Α, δεν νομίζω. Νομίζω όμως ότι πρέπει να το πούμε. Αδερφός σου είναι, να μην ξέρει. Τι να ξέρω. Ότι τα φτιάξαμε. Ποιοι. Αγκαλιάσε με να σου πω. Σιγά μη σ' αγκαλιάσω. Να με συγχαρείς, βρε. Τι ήθελα εγώ πιο πολύ στη ζωή μου. Ξέρω εγώ, μωρέ, τι ήθελες. Μια Πόρσε. Λάθος. Την Εύα ήθελα. Και. Τα φτιάξαμε. Τι κάνατε. Το φτιάξαμε. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Χαίρεσαι, Μάρκο. Χαίρομαι. Πώς δεν χαίρομαι.
Πολύ χαίρομαι. Ο καλύτερος μου φίλος με την αδερφή μου. Πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι που χαίρεσαι. Σου εύχομαι και εσένα να βρεις ένα καλό κορίτσι. Αλλά κορίτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το βρω. Να το βρεις. Θα το βρω. Να το βρεις. Θα το βρω. Τι έγινε ρε παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα. Θέλεις πατατάκια? Φάτα μόνος σου. Νόμιζα ότι θα πήγαινε 2-3 μέρες το τζετλάκ του ευλογημένο. Ξύπνησα, δυστυχώς. Γιατί δεν μου είπες τίποτα, Βικούλα, ε? Τι να σου πω. Για το Διονύση. Για τις βλακίες των ανδρών. Έλα μωρέ, σιγά τα λάχανα. Κι εγώ που θέλω να έρθω νωρίτερα, να του κάνω έκπληξη. Μην κάνεις έτσι, γιατί έκλεισε υπόθεση. Όχι, δεν έκλεισε καθόλου υπόθεση. Καλά, πώς κάνεις έτσι, δεν είναι και τόσο τρομερό το πράγμα. Όλοι θέλουν να παραστήσουν τους άντρες μια φορά στη ζωή τους. Να παραστήσουν τους άντρες. Αφεντικό μου, αφεντικάκο μου, είσαι ήρωας. Μπήκε φυλακή για ένα τσαμπουκά. Μπράβο, αφεντικό. Έχει παράσημα πια στην πιάτσα. Τρομερά παράσημα, τι να σου πω. Γιατί το λες αυτό, αδερφέ? Δεν είδες τα παιδάκια τι κάνανε? Φωνάζαν τη μανούλα τους, ούτε τσαμπουκά τους, ούτε μαγιές. Κότες! Δεν με ενδιαφέρουν τώρα εμένα τι κάνουν οι κότες. Τι κάνουν τα παιδιά, Σπυρό? Μέρα με ενδιαφέρει που γύρισε η Ελένη. Όλες οι γιορτές την ίδια μέρα. Των Αγίων πάντων είναι σήμερα. Ωραία, καλώς τη δέχτη της. Γιατί είσαι αυτά τα μούτρα, τι είστε, να χορεύει που δεν σε βρήκε σπίτι? Ξέρεις τι γίνεται της Ελένης, δεν της αρέσουν αυτά τα ηλίκια τώρα, οι φασαρίες. Η Ελένη είναι πολιτισμένος άνθρωπος. Α, μάλιστα. Ναι, εντάξει. Ζήτησε της συγγνώμη, ζήτησε της και το πον-πον για την πούδρα. Τι με κοιτάς, ρε. Τι με κοιτάς. Δεν ξέρω τι σε αυτή τη γειτονιά όταν πειράζουν τους άντρες της, πλακώνει αυτή η γειτονιά στο ξύλο τους πάντες και τα πάντα. Εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Τι άλλο συμβαίνει? Δεν ξέρω εγώ τώρα, ένα μήνα μόνη της με τον πρώην άντρα της στην Αμερική, μήπως σκέφτηκε τι είχε και τι έχασε. Η Ελένη. Η Ελένη. Τώρα, να σου κάνω μια ερώτηση. Κάτι. Χάρη και που σε είδε. Σου έδειξε πόσο της λείπεις. Έψαξε να βρει που είσαι. Τρεις έκανες. Σκάσε ρε. Θύμισε με την πρώτη ερώτηση. Ας το κατάλαβα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε παιδί μου να κοιτάξουμε εκεί πέρα τους τενεκέδες που μας στείλαν από πάνω. Αν είναι καλή, γιατί καμιά φορά ανοίγεις κανέναν τενεκέ και μυρίζει. Ναι, ναι, αφεντικό. Έχεις δίκιο με αυτή την ιστορία με τους τενεκέδες. Ας τον κόρα γιατί είναι. Έλα, τενεκέ ξεγάνονται, μιλάτε, πάμε. Όχι, να μας τη φέρει και ο Αντωνάκης. Να μας τη φέρει ο Αντωνάκης. Λες να μας τη φέρει ο Αντωνάκης. Μπράβο, Αντωνάκη. Δεν το περίμενα αυτό από σένα, Αντωνάκη. Αντωνάκη, τι γίνεται?